Bonjour à tous, ici Grèce. Nous nous trouvons à Athènes et plus précisément au Musée national archéologique. Nous sommes 28 élèves de deux sections françaises et grecques. Nous venons du lycée Phragolémique d'Athènes et Eugène Delacroix. La lecture sera complétée par la musique de la lyre de l'Antiquité, reconstituée et jouée par le spécialiste M. Nikos Xanthoulis. Nous allons lire le premier chant d'Odyssée. Le poète, un appel à la muse, le dieu décide du retour d'Église dans sa patrie. Athéna conseille à Télémaque de partir enquêter sur son père. Pénélope est émue par le chant de Laët qui évoque la guerre de Troie. Le prétendant s'inquiète. Télémaque médite toute la nuit. Notre lecture commence en grec ancien, prononciation actuelle, et continue en grec moderne. Mathite un ellinoralitis scholis, evgeniou de la Troa en Athines, en το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αναγνώσονται την της Οδύσσιας του Ομήρου Ραψοδία Α, συνοδεία ήχου λύρας φεγγωμένης υπό του μουσικού Nicolau Tsafuri. Γιατί θα φτάσει η εκδίκηση τα τρίδια από τον Ορέστη.
Θα μεγαλώσει και ποθεί να φτάσει στην πατρίδα. Έτσι του το έλεγε ο Ερμής, κουφώντας το καλό του, μα δεν του γύρισε το νου. Τώρα τα πλέρωσε όλα. Απάντησε η Παλάβη. Πατέρα μας, του κρόμιγε τον Επουράνιο πρώτο. Ναι, εκείνος βρήκε θάνατο που του έπρεπε να λάβει. Κι έτσι, κάθε άλλος θα σ' αφήνει τέτοια κατορθώνη. Με μένα σχίζεται η καρδιά για το θεϊκό δισέ, που χνόνια λάδα από του σπαρμάκια επιμένους. Σε ένα γυαλόκο στο νησί, στη μέση του πελάγου, πολύ ύπνο, όπου μία θεά την κατοικία της έχει. Η θυγατέρα του άνθρωπου, το ξέρει διστραμμένος στο βάθος κάθε θάλασσας και μόνο στο σηκώνει τους ψηλούς στήλους που σε δύο γης και ουρανό χωρίζουν. Η κόρη εκείνη τον κρατά το γόνο της λιπάτου και όλα με τα μαγιόλικα και τα γλυκά της λόγια, νύχτα και μέρα, τον πλανά το φτιάκι της εφάς. Μ' Οδυσσέας και καπνό ποθή να δει από τα γνάτια να βγαίνει από την πατρίδα του ψηλά και σας ψυχής. Μ' Οδυσσέας και καπνό ποθή να δει από τα γνάτια να βγαίνει από την πατρίδα του ψηλά και σας ψυχής. Κι αχ, μήτε σε έναν δε λιγάρι λίμπε η καρδιά σου, κοντά ο Οδυσσέας, στην πλατιά την τρία Αμφισίες. Έτσι λοιπόν, τι κάτωσες μαζί του τώρα δύο. Απάντησε ο σύννεφος συνάχτης. Παιδί μου, πώς σου ξέφυγαν τα λόγια αυτά από το στόμα μου. Πώς να ξεχάσω το θεϊκό Οδυσσέα δίχως λόγο, που δεν τον φτάνει άλλος κανείς στη γνώση και θυσίες πρόσφερε πλήθες τους θεούς που κατοικούν στα ουράνια. Μόνο ένα πάθος άσπης το κρατάει ο κοσμοσύστης μαζί του, για τον Κύκλωπα, που του βγάλε το μάτι. Το γιο του τον πολύφημο, που έχει την πρώτη αξία στους Κύκλωπες. Ηθώωσα τον έκαμε, η Νεράιδα, κόρη του Φόρκιδα, άρχοντα του αστέρευτου πελάτου, σε μια σπηλιά σαν πλάγια, σε σημάδι στον Ποσειδώνα. Γι' αυτό από τότε ο σαλευτής του κόσμου, απ' την πατρίδα αλάργα τον Οδυσσέα τραβά, μα δεν τον θανάτωνει. Μόνο σκεφτούμε οι λυπή θεοί πώς θα γυρίσει. Θα αφήσει πια το πάθος του γι' αυτόν ο Ποσειδώνας, γιατί μονάχος δεν μπορεί στους αθανάτους όλους ενάντια να φιλονικά, χωρίς το θέλημά τους. Τότε έτσι λιοπερίχητη τα απάντησε η Παλάτα. Πατέρα μας, του Κρόνικλε, τον Επουράνιο πρώτο, αν στους μακαριστούς θεούς, αυτό πια τώρα αρέσει, στο σπίτι του, ο βαθύγλωπος της θέας να γυρίσει. Τότε, προς θεροφόρο Ερμήνα στείλει, τον γράφει, της ογυγείας στο νησί τριχάτος δομινήσει, στην ύφη, τη λαμπρόμολη, την άσυλη του πολέμους, πως τον γυρίσει ο καμενός της θέας στην πατρίδα. Εγώ όμως, τον τηλέμαχο που πάω να δώσω φτιάκι, θάρρος να βάλω πιο πολύ και τόλμη στην καρδιά του. Τους περαιμένους αρχαιούς σε σύνοδο να φτιάσει και στους μυστήρες να τους πει να φύγουν πια που χρόνια τους φτάσουν να πατήσει αμιά, τέτοια τραχυλά τα πόδια. Να πάει στη Σπάρτα, θα του πω, και στην πλατιά του Δήλου, κάποτε τον πατέρα του γυρισμό να μάθει και έτσι στον κόσμο θάνατο να μείνει το παρόμοια με τον αρχηγό του Καφιωτών, το μέλλον.
ζάρι παίζαμε, την ώρα να σκοτώνουμε. Αρά να πάω σε ποδιόν που το μάτι καθισμένοι, που θα σταμένω μόνοι τους. Κι οι παραγοί και οι κράχτες, άλλοι κρασί νερώνανε, κι αυτούς με στα κροτίδια, κι άλλοι με τα πολύ καθά σφουγγάρια, τα τραπέζια καθάζουν και τα άστρα, κι άλλοι έκοβαν το κρέας.
έτσι φωτοστάλαχτη, τα απάντησε η παλάτα. Με τα χαρά σου όλα αυτά, θα σου το πω πως είναι. Ο Μέντης ήταν και άλλο γιος, πενεύουμε πως είναι. Και τους ταφιώτες κυβερνώσαν σε τρεμένους τώρα. Και πάω σαν λόγους τους ανθρώπους. Στην Τεμέση, τη θάλασσα ερμενίζοντας. Χαρκώ να πάρει κύθι. Μακριά από την πόλη του εγωργό καράβησε για μόξ. Κάτω από το δασωμένο νιό, στο ίδιο το λιμάνι. Είμαστε φίλοι πατρικοί και οι δυο μας. Από πρώτη. Κι αν πας στον γυρομαχητή Λαέτη, ρώτησέ το. Που λένε πως δεν έρχεται στη χώρα πια ποτέ. Μόνο ζει μακριά στην εξοχή, με πίκρες και φαρμάκι. Μαζί με μια γέρα της σαδούλα, που το τραπέζι του στρώνει και φαΐ κρασί του βάζει. Όταν κόψει τα γόνατα του κούραση. Την ώρα που ανεβαίνει σένα τα σπάνω, σε κορφές απειλοφυθεμένες. Και ήρθα, γιατί μου λέγατε πως γύρισε ο Οδυσσέας. Μα, να, η αθάνατη θεή τον δρόμο του εμποδίζουν. Γιατί δεν πέθανε ο θεϊκό Οδυσσέα, όχι ακόμα. Μόνο κάπου ζει στη θάλασσα, στα βλάβια αποκλεισμένο, σε ένα αυτοκύκλωτο νησί. Και εκεί τον εμποδίζουν άντρε και εκεί κι ανήμεροι. Θέλει, δεν θέλει εκείνο. Μα θα του παρακολουθήσω εγώ, καθώ μέσα στο νου μου. Μου δίνουν φώτιση θεή και όπω καλό θα γίνω. Κι από σημάδια, α μην κρατώ, το φίλη, α μην είμαι. Αλλά αν από την πατρίδα του καιρό δεν θα ανακόμω. Κι αν το κορμί που με δεσμευτοδέσω σιδερένια. Ο είναι πολυμήχανος θα βρει να φύγει τρόπο. Μοντέλα πες μου τώρα αυτό. Και την αλήθεια μίλα ας μου δυσέα για ως τόσο μεγάλο όρι. Πολύ το μοιάζει στο πόδο κεφάλι και στα μάτια. Γιατί ξεχνά τα μόνα με την πλήγη ευκρία. Όπου όλοι ξεκίνησαν τον αρχιτόν υπλότιο περιοχή με τα βαθιά καράβια. Μα από τότε δεν είδα τον Οδυσσέα πια, μήτε και μεν εκείνος. Τότε έτσι βάλε ο συνετός τηλέμαχος της είπε. Με τα χαράς ξένε, αυτά θα σου το πω όπως είμαι. Γιος του πως είμαι η μάνα μου, λέει. Μα εγώ δεν ξέρω. Γιατί κανείς τη φίλη μου δεν τη γνωρίζει ο ίδιος. Μακάρι να μου γιώσω εγώ ανθρώπου ευτυχισμένο που βρίσκω τα χεράματα μέσα στα πολλά θάτια. Μα τώρα το πιο δύστυχο που βρέθηκε στον κόσμο που λένε πως γεννήθηκα. Γι' αυτό σαν εξετάζεις. Τότε έτσι λιωπερίχη τη θεά παλάδα του. Και έτσι όλοι αυτοί μου σβήνουν το σπίτι μου και εσύ.
τα απάντησε βαριά αναχτισμένη. Αχ, πόσο το δυσέσαι πουλί που δεν το φτάνεις. Να βάζεις στους αδιάτοπους μυστήρες χέρι εκείνος. Γιατί αν ερχόταν άξαφνα, με κράνος και μασπίδα και δύο ποτάρια, να σταθείς τα πρώτα πόρτια πάνω. Τέτοιος καθώς το γνώρισα στο πατρικό μου σπίτι, με πρώτη φορά, να το λιντά και το κρασί να πει. Σαν γύριζα την έφυρα που πήγε με καλά μου στον ήλιο, γιο του μέλη μου. Φαρμάκι θα το φάγω ζητώδιος του, τις χάρκινες σάλτες του μαλλί. Μα εκείνος δεν του το έδωσε, γιατί τους εμπουράνιους φοβόταν. Και ο πατέρας μου το έδωσε, ο δικός μου, που φίλος μου ήταν καθαρικός. Ναι, τέτοιος Οδυσσέας να πούνε χέρια πάνω τους, θα κατετούσανε όλοι με μια σιδηροπέθετη και πικροπαντρεμένη. Μας τον Θεόν είναι όλα αυτά το χέρι, αν θα τελέψουν, όταν γυρίσει σπίτι του, αν θα πληρώσει ή όχι. Εγώ μου σε παρακινώ να το σκεφτείς και μόνος, πώς όλος από το σπίτι σου να διώξεις τους μυστήρες. Και αυτό που τώρα θα σου πω, πρόσεξε να τα ακούσεις. Ή δεν ακούσε το οικό ωραίο τη, πω η δόξα στον κόσμο.